Σε άκουσα στην αρχή της εκπομπής που έλεγες ότι έτσι είσαι λιγάκι συναχωρημένος που τελείωσε το dancing. Φαίνεται ότι πέρασες καλά και του σου άρεσε. Ναι, γενικά δεν είμαι σε φάση. Είμαι σε μια φάση περίεργη στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολη και στο dancing. Επειδή είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα, την έχει ζήσει την παρόμοια ατμόσφαιρα αυτή. Δηλαδή την ατμόσφαιρα ενός παιχνιδιού που γελάνε, που χορεύουν. Είναι στιγμές που λες ότι η καλύτερη. Business είναι show business που λένε οι Αμερικάνοι. Έτσι. There's no biz like show biz. Λένε αυτοί με την έννοια πια ότι ναι, μένει σκληρή κάποιες στιγμές, αλλά εκείνη την ώρα πολύ σκληρή. Πιο σκληρή είσαι από κάθε επάγγελμα. Εκεί που σε στάρ, σε πετάνε στα σκουπίδια. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπει χαμογελαστά πρόσωπα, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Τα παιδιά να χορεύουν, να έχουν την αγωνία, να βλέπει όμορφα πράγματα που δεν περίμενε ότι θα δει. Καλά, εντάξει, δεν είπε, δεν χόρευε και τα παλέτα Μπολσόι, α πούμε, δεν χόρευε και έτσι τη Σέσκαγια. Αλλά ήταν μια ευχάριστη στιγμή που με έβγαζε από το τρυπάκι μου το περίεργο. Ποιο είναι το περίεργο τρυπάκι? Αφού τα πράγματα είναι χάλια γύρω-γύρω, το λέω τι γίνεται. Και έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και εμένα μαζί. Δεν έχει άμυνες να είσαι έτσι λίγο πιο αισιόδοξο, να μπορείς να εστιάζεις και στην άλλη πλευρά της ζωής? Ναι, όσο γίνεται αυτό κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω η Ελλάδα είναι κατάθλιψη. Κι εγώ μαζί. Πώς την αντιμετωπίζει την κατάθλιψη? Αντιμετωπίζει. Βγαίνει στην τηλεόραση και εκεί που είσαι έτσι, έρχεται ένα κορίτσι για σένα, κάθεται απέναντι και είσαι. Στο έτσι. Το λέγει και ο Φράγκη, κατάλαβες, ο Φράγκη, ο Σινάτρας. Ότι η μάνα σου έχει πεθάνει, όταν βγεις στο φακό πρέπει να χαμογελάς. Όταν βγεις στη σκηνή πρέπει να κάνεις τον καραγκιόζη. Εσύ ντύνεσαι και βγαίνεις έξω, κάνεις δίαιτα, πρόσφυγες, κοντρένεις ή αδυνατίζεις για γυναίκες ή για άντρες? Είναι ένα ερώτημα που θα σου κάνω και άσε τα σάτια. Θα σου λείψει τώρα το dancing. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ήταν Κυριακές οι οποίες μου άρεσαν πολύ. Όχι μόνο που ήμουν εκεί, και πέρυσι που ήσασταν εσείς και χορεύατε, συμπληροφορώ κάθε Κυριακή ερχόταν τα πιτσιρίλια στο κρεβάτι, τέσσερα άτομα. Τρώγαμε πάνω στο κρεβάτι, είχαμε κόκκινο κρασί και χαιρόμασταν. Δηλαδή, εμένα αυτά τα σοου μου αρέσουν. Έστω και αν αυτό δείχνει πόσο χαμηλό επίπεδο είμαι. Δεν υπήρχε κουτσομπολιό, δεν υπήρχε ίντρικα, δεν υπήρχε τίποτα. Ίντρικες υπήρχανε. Ίντρικες πιο πολύ δημιουργούνται. Ξέρεις, ας πούμε, μετά σε εκπομπές, τις δικές σας, άλλες εκπομπές, όλα αυτά, ότι αυτό τσακώθηκε με εκείνον κλπ. Εγώ δεν του ζούσα. Θέλω να μου πεις ότι δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτή η ένταση που ενδεχομένως αφήνονταν εννοηθεί ότι υπάρχει ανάμεσα κάποιους παίκτες. Όχι. Εγώ είδα παίκτες που είχαν από μόνοι τους ένταση. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, ήταν από μόνοι τους λίγο σφιγμένοι. Ποιοι ήτανε? Λάει πάνω στον πάγο, λέω ότι σου λάει πάνω στον πάγο. Μου επιτρέπετε, κύριε Κωνσταντίνο. Κάνε εγώ αυτά, κανονίζω. Μιλάτε. Σχολιάστηκε λιγάκι το γεγονός της υπερβολής όσον αφορά στην αντίδραση των παικτών τελευταία μέρα. Της υπερσυγκίνησης, της αποθέωσης, του ηρωισμού κλπ. Του ηρωισμού τώρα. Το μόνο ηρωικό που υπήρχε είναι ότι τα παιδιά, πέρα από την πλάκα, η ήρωας είναι ένας ο οποίος θα σώσει έναν άνθρωπο. Η ήρωας είναι ένας πυροσβέστης για μένα. Η ήρωας είναι ένας άνθρωπος που σώζει ένα παιδάκι στον δρόμο. Κατάλαβες, η ήρωας είναι ένας που σώζει μια οικογένεια που δεν έχει να φάει. Αυτά μπορούμε να. Αυτά είναι τηλεοπτικές υπερβολές. Απλά το ηρωικό, εντός εισαγωγικών, ήταν ότι είχαν πολύ ξύλο. Όταν ήταν πολύ ξύλο, εσείς πέρυσι, φαντάζομαι, ξεπατώθηκες με το. Πώς το λέγει ο Τρίφωνας. Ξεπατωθήκατε. Αλλά αυτοί φάγαν πολύ ξύλο. Τα κορμιά ήταν μαύρα, η γυναίκα μου είχε μαύρο κορμί. Congratulations, only you, μόνο εσύ θα μπορούσες ένα αγκούρι να το κάνεις να πετάει. Όχι κιόλας. Γιατί χαρακτήρισες τη γυναίκα σου αγκούρι, πως ότι έκανες και το αγκούρι να χορέψει? Μια τόσο σεξι και υπέροχη γυναίκα. Γιατί αυτή είναι βλακεία των μίδια, το εξήγησα και σωστά την άλλη φορά. Βγαίνει η Τζέννη πριν το χορό και λέει θα είμαι σαν αγκουράκι. Χορεύει πάρα πολύ όμορφα. Και εγώ κάνοντας πλάκα σε αυτό που είπε η Τζέννη πριν, που στην εικόνα το είπε, στην τηλεόραση το είπε, λέω μπράβο που έκανες ένα αγκούρι, δηλαδή δεν βάζω τη λέξη όπως είπε, να πετάει. Και ο άλλος κρατάει, έκανες το αγκούρι να πετάει. Πώς ένιωσες που συνεργάστηκες έτσι με τη γυναίκα σου? Δεν είχαμε πολύ επαφή. Όπως είπε η κυρία, δεν είχαμε καθόλου επαφή. Όταν ντύνεται η Τζέννη και όταν βάφεται και όταν φτιάχνει το μαλλί, δεν θέλει μέσα εμένα. Είχε δύο-τρεις ανθρώπους, φίλους της εκεί, με τους οποίους του Χαρίτο, το Μιχαλόλια και τους υπόλοιπους, οι οποίοι άλλο την έδινε, άλλο την έβαφε και με τον πόδι να έξω φύγε. Τόσο πολύ που το πήρα στο κρανίο κάποια στιγμή. Το παρέτησε. Λέω τι στο διάλογο, κατέμιση με λέει γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το φιλήσει. Τόσο όμορφη είναι η ιστορία. Απλά εγώ είχα μια αγωνία για τη Τζέννη. Είχα μια μεγάλη αγωνία, δηλαδή ήθελα να πάει καλά. Σου άρεσε, θα παρουσιάσει? Ναι, ξεκίνησε με λίγο track που είναι λογικό. Και κάθε φορά ήταν και καλύτερο και πιστεύω στο τελικό ήταν το καλύτερό της. Δηλαδή για μένα η Τζέννη, η γυναίκα μου και τους πιο όλους του Καραγκιόζη είσαι, ας πούμε. Πιστεύω ότι στην τηλεόραση παρουσιάστηκε άλλη μια καλή παρουσιάστρια. Η
είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τις σόμπες με το κουτάλι. Θέλω να μου περιγράψεις με λίγες λέξεις την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Καταρχήν εγώ σε πολλούς ανθρώπους της σόμπης δεν έχω δει να υπάρχει ιδιαίτερη ευτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι στις showbiz βλέπεις τα πιο πολλά διαζύγια, τους πιο πολλούς χωρισμούς, τις λιγότερες οικογένειες. Από μια μεριά, αν μου έλεγες να ζήσω με αυτόν τον κόσμο, δεν θα ζούσα όλο, όχι ότι είναι χειρότερος ή καλύτερος, γιατί είναι πιο στρεσαρισμένος. Εμένα οι φίλοι μου, δηλαδή, ένας έχει είναι αρχιτέκτονας, ο άλλος έχει ένα μαγαζί με ρούχα, ο άλλος είναι φαρμακοτρίφτης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στο βράδυ. Το βράδυ πάει πάρα πολύ καλά. Και φέτος. Καλά πάει, είναι και αυτό ένα αντικαταθλιπτικό. Διότι για μένα φάρμακο και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η εκπομπή που θα ήθελα μόνο αυτή να κάνω στη ζωή μου. Αυτό και Κρητής, ξέρεις, παντού όπου υπάρχει να πηγαίνω. Τώρα θα πάω Κρητής, έμαθα σε κρεοπολία, ας πούμε. Θέλω να μαθαίνεις βοήθεια, θα σας λιοντάρω.